Νομίζω ότι έχει περάσει αρκετό καιρό από τότε που έχουμε δείξει κάποιο τηλέφωνο τη TCL στο κανάλι. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα αλλάξει αυτό. Μπροστά μου έχω όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία τηλέφωνα τη εταιρεία. Συγκεκριμένα TCL 408, TCL 40 SE και TCL 40R 5G. Και οι τρει συσκευέ είναι διαθέσιμε από τον Μάιο. Θα μου πείτε τώρα γιατί δυστυχώ εσύ τώρα. Και η απάντηση είναι απλή γιατί έχουμε καλοκαιρινέ εκτόσει. Οπότε, μπορεί κάποιο από εσά να σα ενδιαφέρουν αυτέ τι συσκευέ. Θα κάνουμε λοιπόν εδώ ένα χαντζόν να τι γνωρίσετε. Και αν σα αρέσει κάποια, να εκμεταλλευτείτε και τι προσφορέ αυτέ για να την κάνετε δική σα. Ωραία. Τα κουτάκια είναι εδώ. Δεν θα τα ανοίξω. Αλλά θα σα εμφανίσω τι συσκευέ απευθεία. Εδώ είμαστε. Πώ τι βλέπετε. Μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ του έτσι δεν είναι? Έχουμε κοινή σχεδιαστική γλώσσα, κάτι που εμένα γενικά μου αρέσει πολύ να το βλέπω σε σειρές ε, τηλεφώνων. Βέβαια, για να μην σα μπερδέψω, θα τα πιάσουμε με τη σειρά και θα ξεκινήσω από το TCL 408, που είναι και το πιο οικονομικό της παρέας. Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτή είναι η συσκευή, πλαστική πλάτη με κυψελωτό μοτίβο, πλαστικό πλαίσιο, και μεγάλη οθόνη. Είναι λοιπόν μια budget συσκευή για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να την ξεκλειδώσω κιόλας. Εδώ είναι και ο αναγνώστης των δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Είδατε πόσο γρήγορα πιάνει. Έχουμε λοιπόν οθόνη 6,6 inches. Ανάλυση 720p, δεν μας πειράζει αυτό γιατί τα PPI είναι πάνω από 260 και φωτεινότητα 400 nits. Από εκεί και πέρα έχουμε στερεοφωνικά ηχεία, πάνω και κάτω. Έχουμε και mini jack για τη σύνδεση ενσύρματων ακουστικών και έχουμε και πολύ μεγάλη ε, μπαταρία αν πάω εδώ στις πληροφορίε, θα δείτε ότι έχουμε μπαταρία 5000mAh ε, με φόρτιση των 10W μπαταρία η οποία θα σας βγάλει άνετα μία μισή με δύο μέρες ανάλογα με την χρήση που κάνετε chipset, το βλέπετε εδώ, είναι το Helio G25 ενώ έχουμε 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου και το τελευταίο τώρα το οποίο μπορεί να θέλει κανείς σε μια τέτοια συσκευή εκτός από μεγάλη οθόνη, στερεοφωνικά ηχεία, μεγάλη αυτονομία, είναι και μια καλή κάμερα και εδώ η TCL έχει εφοδιάσει τη συσκευή με, μια, με ένα αισθητήρα των 50MP Hyper Camera την ονομάζει εδώ την, το σύστημα της και αυτό γιατί ο αισθητήρα τραβάει εκτό από κανονικέ φωτογραφίε και μακροφωτογραφίε, ενώ από κάτω έχουμε και έναν βοηθητικό αισθητήρα των 2 MP για την καταγραφή των δεδομένων βάθου πεδίου, για τα πορτρέτα σα δηλαδή. Ενώ στην πρόσωψη έχουμε μια selfie cam των 8 MP. Η εφαρμογή τη κάμερα έχει όλα όσα μπορεί να θέλετε. Έχουμε εδώ το αυτόματο για τη φωτογραφία, βίντεο, πορτρέτο, pro mode, πανοράμα. Και αν πάω εδώ στο μενού, έχουμε cinematic video το οποίο τραβάει 16 προ 16x9. Το υψηλά pixel είναι ουσιαστικά δυνατότητα να τραβήξετε και τα 50 MP γιατί κανονικά ο αισθητήρα κάνει pixel binning και δίνει λήψη των 13 MP. Νυχτερινό mode, διακοπή κίνηση, light trails και το super macro. Ενώ το βίντεο σε όλε τι περιπτώσει είναι 1080p. Γενικά οι λήψει ήταν καλύτερε από τις περίμενα. Θα, πέφτουν, θα έχουν πέσει και δειγματάκια να τα δείτε όλα αυτά. Λειτουργικό, η συσκευή έρχεται εδώ ίσως να το είδατε πριν με Android 12, TCL UI 4, ελπίζω να πάρει γρήγορα το Android 13. Γενικά το UI της TCL έχει κάποιες χρήσιμες προσθήκες. Εδώ ίσως να παρατηρήσετε, έχουμε το Next Vision όλες αυτές τις λειτουργίες, δηλαδή βελτιστοποίηση της εικόνας που προσφέρει η εταιρεία. Έχουμε κάποια άλλα χρήσιμα shortcuts εδώ κάτω, αυτό σας πηγαίνει απευθεία στο ιστορικό των ειδοποιήσεων του Android αν θέλετε να το ενεργοποιήσετε. Έχουμε φυσικά εδώ μέσα εφαρμογή, εδώ είναι το Game Box, το οποίο είναι για να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία για τα παιχνίδια. Έχουμε εδώ βελτιστοποίηση δικτύου, να κόψετε τις ειδοποίησεις, να ενεργοποιήσετε τον Oxidation και να βάλετε και το Turbo Mode. Έχει ωραίες ευκολίες, είναι απλό, είναι ταχτοποιημένο, νομίζω ότι θα το συνιστήσετε εύκολα. Το κόστος τώρα Κανονικά η τιμή τη συσκευή είναι στα $149,90, όμω για την περίοδο των προσφορών, μέχρι και τι 37,7 δηλαδή, θα μπορείτε να την αποκτήσετε στα $129,90. Νομίζω είναι μια πολύ προσιτή τιμή για όλου. Πάμε και στο TCL40SE. Εδώ έχουμε άλλη απόχρωση, αυτή την κυανή η οποία ηριδίζει κιόλα. Πλαστική πλάτη, πλαστικό πλαίσιο, αλλά έχουμε εδώ μεγαλύτερη ε, οθόνη. Είδατε και πόσο γρήγορα ξεκλείδωσε με τον αναγνώστη των αθλητικών αποτυπωμάτων. 6,75 ίντσε εδώ πέρα. Ανάλυση 720, αλλά τα PPI παραμένουν πάνω από 260, οπότε δεν μα δημιουργεί πρόβλημα. Η υψηλότερη φωτεινότητα. 450 nits, ενώ αν πάω στις ρυθμίσεις της οθόνης θα δείτε ότι εδώ έχουμε και 90 Hz, έχουμε τρεις επιλογές λοιπόν για την λειτουργία της, 60-90 και την έξυπνη ανανέωση που διαλέγει η συσκευή στα πόσα Hz θα παίζει. Εξακολουθούμε και έχουμε στερεοφωνικά ηχεία πάνω και κάτω και mini jack για τη σύνδεση ενσύρμα των ακουστικών και έχουμε και λίγο μεγαλύτερη μπαταρία, 5010 5010mAh με γρήγορη φόρτιση των 18W έχουμε λοιπόν και ταχύτερη φόρτιση και επίσης εδώ η μπαταρία θα σας βγάλει μια μισή με δύο ημέρες το βασικότερο εδώ ειδικά στην έκδοση που κρατά στα χέρια μου γιατί κρατάω την καλή έκδοση της συσκευή είναι ότι έχουμε 6 GB νήμις RAM και 256 GB αποθηκευτικού χώρου νομίζω δεν συναντάμε τόσα GB αποθηκευτικού χώρου σε αυτή την κατηγορία τιμής ενώ έχουμε διαφορετικό σύστημα κάμερα. κάμερας Έχουμε Πάλι τον κύριο αισθητήρα στα 50 MP, όμω αυτή τη φορά έχουμε και ένα βοηθητικό αισθητήρα των 2 MP για μακροφωτογραφίε. Δεν κάνει λοιπόν ο ίδιο αισθητήρα στη δουλειά. Παραμένει ο αισθητήρα των 2 MP για τα πορτρέτα, ο depth sensor και η selfie cam των 8 megapixel. Η εφαρμογή της κάμερας έχει αντίστοιχο μενού με τη διαφορά ότι εδώ έχουμε περισσότερες επιλογές. Για παράδειγμα έχουμε την one shot η οποία σας επιτρέπει να τραβήξετε βίντεο από ένα θέμα και μετά να διαλέξετε την καλύτερη λήψη, το καλύτερο πλάνο και εδώ αν πάω στα περισσότερα έχουμε και τα καλλιτεχνικά εφέ τα οποία σας επιτρέπουν να τραβήξετε βίντεο με διάφορα εφέ, mirror, prism εφέ επανάληψη, πολλαπλές εδω εικόνες 3x3, διάφορα φεδάκια εδω Split Tone, Ακουαρέλες, βροχές και τα λοιπά έτσι ώστε να ανεβάσετε έτσι πιο δημιουργικά βιντεάκια στα διάφορα social media. Από πλευρά λειτουργικού η συσκευή έρχεται με Android 13 TCL UI5 έχει κάποιε επιπλέον ευκολίε. Μάλιστα, το σημαντικό εδώ είναι ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και την πολύ μεγάλη οθόνη για να κάνουμε multitasking. Αν ανοίξω εδώ τον Task Manager και πάω σε συμβατές εφαρμογέ, θα δείτε ότι έχουμε και δυνατότητα να ανοίξουμε μια εφαρμογή είτε σε ορούμενο παράθυρο, είτε να ανοίξουμε δύο εφαρμογέ πάνω-κάτω σε διαχωρισμένο παράθυρο, ώστε να κάνουμε πιο εύκολο multitasking, έτσι και να αλλάξουμε και το μέγεθο των παραθύρων κανονικά. Βολεύει πάρα πολύ αυτό. Έχουμε περισσότερα ε, shortcuts εδώ. Για παράδειγμα, βλέπετε ήδη shortcut για το home kit τη Google. Μάλιστα, αν το ανοίξω, βλέπετε ότι έχει αναγνωρίσει και τη λεντοτενία που έχω από πίσω. Την οποία μπορώ να την ενεργοποιήσω και να την απενεργοποιήσω από εδώ. Έχουμε ωραίε ευκολίε. Παραμένει πάρα πολύ clean το user interface. Εδώ μάλιστα η συσκευή έχει και NFC και υποστήριξη και για Google Wallet. Ενώ φυσικά στην όλη εμπειρία του user interface βοηθάει και ο ο εξεργαστή, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Helio G37. Σε ό,τι αφορά το κόστος, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή προσφορά και για την περίοδο μέχρι τι τις 37 μπορείτε να αποκτήσετε αυτή την έκδοση του 40 SE με τα 6GB RAM και τα 256GB αποθηκευτικού χώρου Στα 189 και 90 Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή, μια εξαιρετική τιμή Πάμε τώρα και στην τρίτη συσκευή της παρέας TCL 40R 5G Είναι το πιο οικονομικό 5G τηλέφωνο ε, της TCL Εδώ έχουμε λίγο διαφορετικό μοτίβο στην πλάτη Έχει αυτές τις ραβδόσεις, τις είναι και λίγο ανάγλυφο Ίσως να το ακούτε Κιόλας, πλαστική πλάτη, πλαστικό το πλαίσιο. Οθόνη εδώ είναι 6,6 inches. Πάλι ανάλυση 720p, πάνω από 260 ppi δεν μα ενοχλεί. Φωτεινότητα 400 nits. Και εδώ όμω έχουμε 90 Hz, 60 Hz, 90 Hz και την έξυπνη ανανέωση όπω είδαμε ε, και πριν. Και φυσικά εννοείται ότι έχουμε και όλε τι λειτουργίε εδώ Next Vision που δίνει η TCL για τη βελτιστοποίηση τη εικόνα. Το hardware εδώ είναι πιο ισχυρό, είναι πιο ισχυρή συσκευή. Από όλες έχουμε τον Dimensity των 700, εδώ έρχεται η συσκευή με 4 GB μνήμης RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου και έχουμε το ίδιο σύστημα κάμερα. κάμερας, όπου ουσιαστικά έχουμε τους ίδιους τρεις αισθητήρε, 50 MP ο κύριος, 2 MP βοηθητικός για το depth για την καταγραφή των δεδομένων βάθου πεδίου και 2 MP για τη μακροφωτογραφία με την κάμερα των 8 MP στην πρόσωψη. Ίδια εδώ εντελώ η εφαρμογή τη κάμερα. Έχουμε και τι επιπλέον λειτουργίε που δείξαμε πριν, το one shot και τα ε, καλλιτεχνικά εφέ. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Από πλευρά λογισμικού, τώρα εδώ η συσκευή έρχεται ξανά με Android 12. ίσω να το είδατε εδώ. Έχουμε TCL. 4, όμως είναι διαφορετικό από το UI που είχαμε στην, στο 408 και αυτό γιατί η TCL έχει εκμεταλλευτεί εδώ τον πιο ισχυρό επεξεργαστή για να προσφέρει επιπλέον λειτουργίες. Η πιο χρήσιμη, η πιο ουσιαστική για μένα είναι εδώ αυτή η συνεργασία πολλαπλών οθονών όπου ουσιαστικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε συνεργασία με ένα PC, με μια τηλεόραση, με ένα tablet για να μπορείτε να έχετε την οθόνη του κινητού στην άλλη συσκευή ή να έχετε ένα περιβάλλον τύπου desktop, λειτουργίες τις οποίες τις βλέπουμε σε πολύ πολύ ακριβότερες συσκευές. Από εκεί και πέρα έχουμε τις ίδιες ευκολίες με τα shortcuts τα οποία δίνει η TCL και εδώ φυσικά έχουμε NFC και υποστήριξη για Google Wallet. Νομίζω δεν θα σας λείψει κάτι ενώ η όλη εμπειρία χρήσης είναι ακόμα πιο ομαλή χάρη στον πιο ισχυρό επεξεργαστή. Τι δεν είπα, δεν την είδαμε περιμετρικά. Εδώ πάνω δεν έχουμε ε, μεγάφωνο, έχουμε μόνο κάτω. Έχουμε mini jack για τη σύνδεση των ακουστικών. Ενώ η USB Type-C για τη φόρτιση υποστηρίζει φορτιστή των 15W και ο αναγνώστη των αχτυλικών αποτυπωμάτων παραμένει στο πλάι. Βλέπετε πόσο γρήγορο είναι. Η μπαταρία και εδώ είναι 5.000 mAh. Θα σα κρατήσει μία μισή με δύο ημέρε χρήση. Νομίζω γενικά δεν θα σα λείψει κάτι. Και σε ό,τι αφορά το κόστο, τη συγκεκριμένη συσκευή με τα 4GB RAM και τα 128GB αποθηκευτικού χώρου, θα τη βρείτε αποκλειστικά στο δίκτυο Κοσμοτέ Γερμανό στα 179,90 μέχρι και τις 37 όπου λήγουν οι προσφορές. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας κάλυψα. Εγώ αυτό που θέλω τώρα εσείς να μου πείτε είναι από τις τρεις συσκευές, το TCL 408, το TCL 40 SE και το TCL 40 R 5G, ποια σας άρεσε περισσότερο και ποια θα επιλέγατε και βάση τιμής. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας για γιατί να ενημέρωσετε για να ανεβάζουμε μέχρι την επόμενη παρουσίαση. Να είστε όλες και όλοι καλά.